Eleni, το παένι, σολο βάιδο. Παλιά τον λέγανε Πάνα κι οργάνωνε ρε πάρτι στην Ελλάδα κι ήταν γαμό τους DJ. Ο Πάνας όπου κι αν έπαιζε γινόταν πανικός από κρασί, μανιτάρια μαγικά και χασίσι. Οι άνθρωποι ήταν χεσμένοι κι αλληλοπηδιόντουσαν. Περνούσαν ωραία. Ο χριστιανισμός τα γάμισε όλα. Το Πάνα τον εξορίσανε και εκεί που όλοι τον λάτρευαν τώρα τον μισούν. Γιατί για Πάνα τον φωνάζουν Βετσεβούλ, Μεφιστοφελή, έξω από εδώ και τρεις κατάρατον. Ο Πάνας έγινε διάβολος. Ο Πάνας είναι ο διάβολος. Άρα ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Τα πάντα ξεκίνησαν το 5ο αιώνα προ Χριστού στην Ελλάδα και εκεί τα πάντα τελειώσανε και όπως ήταν επόμενο αφού οι αρχές με τα αρχίδια μας. Μα είμαστε Έλληνες ή έστω φιλελληνές. Κι ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Μετά οι Εβραίοι ξυπνήσανε, φτιάξαν και εκείνοι το δικό τους θεό. Τους πιάσαν κορόιδο. Έτσι ο Πάνας τελείωσε. Τη θέση του πήρε ο Εβραίος Θεός με τις δέκα εντολές του που όλα τα απαγορεύει και τα πάντα είναι αμαρτία. Ο Θεός είναι Εβραίος, μα το αντίπαλο Δέος. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα.